Τι έγινε εδώ, ήρθε καινούριο Z-Box. Οπότε ναι, σήμερα θα δούμε το Z-Box Μαΐου. Το οποίο είναι... Yeah. Εδώ, και είναι πολύ πιο βαρύ από τα προηγούμενα Z-Box. Πριν αρχίσω να το ανοίγω, το Z-Box του μήνα έχει θέμα ονόματι Marvelous. Που προφανώς έχει κάνει κάτι με τη Marvel. Δεύτερον, άμα θέλετε να αγοράσετε το Z-Box, κοιτάξτε από κάτω στην περιγραφή, γιατί μπορείτε. Όπως το λέγαμε την προηγούμενη φορά. Για ποιο λόγο είναι τόσο βαρύ? Τι φαίνεται, τι είναι αυτό? Τι στο καλό είναι? Είναι Asgard. Τι λέει ρε φίλε? Το Asgard. Λοιπόν, θα πιάνω ένα-ένα τα πράγματα πάλι. Βασικά δείτε μια πως είναι από μέσα. Έχει αυτό εδώ πέρα τα όμορφα πράγματα. Δεν ξέρω τι έχει. Θα δούμε τώρα όμως. Λοιπόν, κάτι τετράγωνο έπιασα. Ω, ένα Falcon. Λοιπόν, όποιος δεν έχει δει το Civil War, είναι και στις προηγούμενες ταινίες, νομίζω και στο Winter Soldier του Captain America. Αλλά Civil War, φίλε μου. Οπότε, ναι, μισό να το ξεπακετάρω. Την προηγούμενη φορά που πήρα ένα pop vinyl, έστω ότι, πως λέγεται αυτό το πράγμα, αυτή τη σκουκλίτσα. Είναι απλά μια φιγούρα έτσι. Τώρα! Κούγεται το κεφάλι του! Τι φάση! Και εκτός αυτού είναι πάνω σε βάση. Πόσο cool είναι αυτό το κεφάλι. Κλικ! Και είχε βάση. Μπράβο Z-Box! Πολύ καλή κίνηση, μ' άρεσε. Αυτός μένει εκεί, μ' άρεσε. Ωρε φίλε, πόσο καλό! Εντυπωσιάστηκα, παιδιά. Εντυπωσιάστηκα. Αυτή είναι η μπλούζα. Την αφήνω εδώ. Όπα, όπα, παιδιά. Παιδιά. Να πω κάτι. Για όσους ασχολούνται με ταινίες, κόμιξ και τα λοιπά υπηρηρών, ξέρετε όλοι σας ότι τα δύο σύμπαντα που υπάρχουν σε τέτοιες ταινίες είναι η Marvel και η DC. Ωραία. Από τη Marvel οι πιο καλοί ήρωες είναι, βέβαια η πιο καλή ταινία και γενικά party ρών, group ρών, είναι οι Guardians, Guardians, μπράβο, οι Guardians of the Galaxy. Κοιτάξτε τι έχω εδώ, έχω το Rocket. Πόσο cool. Σήμερα από ό,τι κατάλαβα σε όλο το βίντεο θα με σφάσει πόσο cool είναι αυτό, α, πόσο cool είναι εκείνο. Εντάξει, είναι λίγο στο στυλ της της Disney αυτή τη φορά η φιγουρίτσα, είναι λίγο παιδική. Αλλά όπως και να έχει, είναι φιγουρίτσα Rocket. Το μόνο που μπορώ να πω είναι μπράβο. Κάνω συλλογή με αυτά τα πράγματα. Δεν πέφτει. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα πιάσω είναι ένα πλαστικό από το κουτί και η ετικέτα του. Δεν ξέρω γιατί. Και έχω αυτό. Τι σκατά είναι αυτό? Oh! Το το ανοίγουμε. Προφανώς και το ανοίγαμε. Dapt, προφανώς και το ανοίγες. Και μέσα έχει ένα backpack. Όπα. Αυτό το πραγματάκι είναι κάτι σαν μπρελόγκ για την τσάντα. What? Είναι απλά επικά όλα τους. Δηλαδή, δώσανε πράγματα. Μέχρι στιγμή δύο φιγούρες. Η μία φιγούρα κουνάει και το κεφάλι της. Η άλλη είναι ο Rocket. Και έχουν δώσει και αυτό το πραγματάκι. Το μπρελοκάκι. Θα μπορούσε να είναι ο Hulk, θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι ο Hulk, ο Spider-Man, Captain America, ο Iron Man, Wolverine, Thor. Αυτός είναι ο Silver Surfer. Wow. Μπράβο Z-Box. Απίστευτο. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Character Encyclopedia. What? Είναι μια εγκυκλοπαίδια για τα κόμιξ του Spider-Man. Πόσο cool είναι αυτό? Ω, παιδιά. Έχω συγκλονιστεί. Τι άλλο να κάνω, τι να κάνω, πείτε μου. Τι πράγματα είναι αυτά τα φίλια. Αυτός ο μήνας ήταν ο καλύτερος. Ήταν ο καλύτερος που έχω πάρει μέχρι στιγμής. Είναι ό,τι πιο cool έχω πάρει από τότε που άρχισα να παίρνω το Z-Box. Θα το διαβάσω όλο. Ίσως να πιάσω, να δω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Νομίζω πως κάποιος κούρεψε λίγο άσχημα τον Hulk. Δεν μ' άρεσε. Εδώ.
Πάντως, κοιτάξτε, ας πούμε εδώ. Δίνει πληροφορίες, στατιστικά και άλλες πληροφορίες για τον Hulk. Το οποίο είναι πολύ cool. Και έχει για περίπου 200 άτομα. Τι έκανα ρε ο τρελός, τι έκανα. Πω. Θα μπει στη βιβλιοθήκη μου και θα το χαίρομαι αυτό. Έχω κυκλοπαίδια Spider-Man. Πλάκα αυτά ήτανε. Απλά έχει και... αυτό. Το οποίο είναι η μπλουζίτσα. Ει, σταματήστε να το κάνετε, αυτό είναι ξενέρωτο. Είναι πολύ ξενέρωτο, κοιτάξτε. Θυμάστε πριν το χαρτί που δείξαμε εκεί πέρα. Μου το στείλαν και σε μπλούζα. Το ίδιο που κάνανε και τον προηγούμενο μήνα με τον Batman. Δεν μ' άρεσε αυτό. Θα προτιμούσα να δίνει κάτι με reference. Όπως στα προηγούμενα Z-Box. Με reference μέσα σε ταινίες. Παρά να μου δίνεις μπλούζα που να είναι αυτό εκεί πέρα. Σαν να κάνει spoiler το πιο ωραίο πράγμα. Βέβαια η μπλούζα είναι ωραία, έτσι. Τσεκάρετε μπλουζίτσα. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά εντάξει ρε παιδιά, προτιμώ τα references παρά το εκεί πέρα ότι έχει το βάζω και εδώ. Και βέβαια όπως κάθε φορά, το Z-Box έχει κάτι γραμμένο στον πάτο του. Awkward. Οπότε, κάθε φορά τέλος πάντων, εδώ μέσα γράφει κάτι. Και αυτή τη φορά αυτό που γράφει είναι Actually he's the boss. I just pay for everything, design everything, make everyone look cooler. Αυτό είναι φράση από ταινία της Marvel. Και μάλιστα αυτό το είπε ο Stark όταν τον είπε η Black Widow ή κάποια γυναίκα, δεν θυμάμαι πια. Όταν τον είπε boss, τον λέει boss και λέει δεν είμαι το boss. Δείχνει τον Captain America, he's the boss και λέει όλο αυτό. Πολύ καλή φάση. Οπότε ναι. Έπεσε κάτω το Z-Box. Για άλλη μια φορά. Πιστεύω, αν και λίγα πράγματα, πολύ worth it. Πολύ, μα πάρα πολύ worth it. Δύο φιγούρες οι οποίες ήταν και οι δύο totally worth it. Totally worth it. Η εγκυκλοπαίδεια η οποία και να μην τη διαβάσω όλη και μόνο που έχεις να δεις την εγκυκλοπαίδεια είναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Ιστάρω να την έχω την εγκυκλοπαίδεια αυτή. Και η μπλούζα η οποία είναι εντάξει. Και φυσικά μ' άρεσε αυτό που έγραφε στον πάτο του το Z-Box. Που είναι φράση που έλεγε ο Stark από άλλη ταινία. Οπότε cool. Αυτά για αυτό το μήνα. Από μένα τα φιλιά μου. Και όπως λέει και ο Easy, peace and love.